Έχουμε εξελίξεις και στην υπόθεση του θανάτου Θανάση Νικολάου. Προηγήθηκε στο ανώτατο αίτηση από πλευράς του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού για απόρριψη αυτής της θανατικής ανάκρισης. Είχαμε ένσταση από πλευράς της οικογένειας σήμερα. Ανάσια, σε χαιρετώ. Ακριβώς, κάτι νωρίς το πρωί, να πούμε, καταχωρήθηκε η ένσταση της οικογένειας του Θανάση Νικολάου στην αίτηση ουσιαστικά, όπως ανέφερες, του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού για ακύρωση του πορίσματος της θανατικής ανακρίτριας, η οποία, να υπενθυμίσουμε, πως αποφάνθηκε ότι ο θάνατος του εθνοφυγού το 2005 προήλθε από εγκληματική ενέργεια, κάτι που γνωστοποίησε από χθες η μητέρα του Ανδριάννα Νικολάου, κάτι σε ανάστησή της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας μεταξύ άλλων και την ελπίδα ότι επιτέλους οι δικαστές να δούμε καθαρό μυαλό και συλλογικότητα, την αλήθεια και να καταλάβουν ότι πίσω από όλο αυτό κάτι άλλο κρύβεται και θα επιτρέψουν να αποδοθεί δικαιοσύνη όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου. Να πούμε ότι τώρα είχαμε το πόρισμα της θανατικής ανακρίτριας, στη βάση του οποίου ορίστηκαν, ή διόρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, άρα δεν επηρεάζεται από τις όποιες εξελίξεις το ανώτατο, οι δύο ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, οι οποίοι μέσα στο καλοκαίρι ζήτησαν και παράταση έτσι των εργασιών τους. Νάσια. Ακριβώς, κάτι και τους δόθηκε, να πούμε, παράταση 3 μηνών από το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, αφού παρέλαβαν και μελετούν ένα ογκοδέστατο υλικό που αφορά την διερεύνηση της υπόθεσης. Και όπως είχαμε δει και τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται πως η διερεύνηση επεκτείνεται ακόμη και στις κεντρικές φυλακές, όπου και εκεί ψάχνουν απαντήσεις οι δύο ποινικοί ανακριτές μετά από μαρτυρία που τους οδήγησε στο σοφρονιστικό ίδρυμα, την ώρα που συνεχίζουν και λαμβάνουν επιπλέον καταθέσεις που δεν είχαν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε μέσω επιστολής είχαν ζητήσει από το Υπουργικό και άλλο χρόνο ώστε να ολοκληρώσουν το έργο που τους ανατέθηκε και να παραδώσουν στον πρόεδρο το πόρισμά τους. Μάλιστα, να σας ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ τώρα και συγκρίνει και οι Τούρκοι βάλθηκαν.